Χορηγός εκπομπής, το κατάστημα υποδημάτων Δεξίν Περέας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Συνολικά 5 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για τα επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη μετά τις πορείες για τη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια πορεών που πραγματοποιήθηκαν χθες, ομάδες ατόμων που συμμετείχαν σε αυτές επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων, εκτοξεύοντας πέτρες, διάφορα αντικείμενα και αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα με σκοπό την ομαλοποίηση της κατάστασης και συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 15 έως 23 ετών, μεταξύ των οποίων και 4 ανήλικοι. Από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν, τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν μικρής έκτασης φθορές. Το πράσινο φως για την ανάθεση σε ιδιώτη για ένα χρόνο των επισκευών, της συντήρησης και του καθημερινού ελέγχου 71 απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης έδωσε τελικά το ελεγκτικό συνέδριο. Η εξέλιξη αυτή στην ουσία σημαίνει πιο καθαρή Θεσσαλονίκη, αφού στην πράξη σχεδόν όλος ο στόλος της καθαριότητας του Δήμου ανανεώνεται και γίνεται αξιόμαχος. Σήμερα στους δρόμους της πόλης βγαίνουν στην καλύτερη περίπτωση μέχρι 18 απορριμματοφόρα που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Η σύμβαση με τον ανάδοχο αναμένεται την υπογραφή τις επόμενες ημέρες, αφού λήξουν οι καταλήψεις των εργαζομένων στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Την ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονης επιχειρηματικότητας με ιδέες και δράσεις που θα είναι οι ίδιες βιώσιμες ώστε να συνδράμουν στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου αναπτυξιακού μοντέλου για την Ελλάδα, επισήμανε στην εκδήλωση ο Υπουργός ΠΕΚΑ Ευάγγελος Λιβιεράτος, ενώ υπογράμμισε τις αδυναμίες που αποτελούν για την ελληνική οικονομία και κοινωνία το σκανδαλωδώς αναχρονιστικό εκπαιδευτικό σύστημα και η αναχρονιστική κουλτούρα περί επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Αναφερόμενος ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Λιβιεράτος επισήμανε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό πως η πόλη δεν βρίσκεται στην καλή γεωγραφική θέση που κάποιοι φαντασιώνονται, καθώς μεταξύ άλλων οι νέοι σιδηροδρομικοί και οδικοί άξονες που προγραμματίζονται αφορούν άλλες περιοχές της Ευρώπης και όχι στη Βαλκανική ενδοχώρα, στη γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, στις οποίες η Θεσσαλονίκη επιθυμεί σημαντικό ρόλο, ο κ. Λιβιεράτος επισήμανε ότι τα λιμάνια της Βαλτικής βρίσκονται πολύ εγκύτερα στην Αδριατική σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Πρόσθεσε ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την πόλη, αλλά η δυσκολία αυτή είναι που καλλιεργεί την ευφυΐα και τελικά επιτρέπει βήματα μπροστά. Αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, τότε η νέα εβδομάδα θα φέρει τρομερή αναστάτωση σε χιλιάδες μαθητές και βέβαια στις οικογένειές τους, αφού τα παιδιά δεν θα μπορούν να φτάσουν στα σχολεία τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οδηγών Τουριστικών και Σχολικών Λεωφορείων Βορείου Ελλάδος Λευκός Πύργος, Περικλής Χειμωνίδης, από τη Δευτέρα θα γίνει στάση μεταφοράς των μαθητών στα δημόσια σχολεία, καθώς πολλοί οδηγοί είναι απλήρωτοι. Αυτό, όπως εξηγεί, συμβαίνει καθώς 4 τουριστικά πρακτορεία της Θεσσαλονίκης δεν έχουν πληρωθεί από το λογιστήριο του κράτους για υπηρεσίες τις οποίες παρήχαν το 2011. Η πολιτιστική κληρονομιά της Αρχαίας Μακεδονίας συναντάει την τεχνολογική καινοτομία μέσα από μια νέα εφαρμογή Made in Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το application AlphaMeThita Mobile, φτιαγμένο από φοιτητές του Αριστοτελείου, μέσω του οποίου οι χρήστες smartphone μπορούν να γνωρίσουν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το Αρχαιολογικό Μουσείο γίνεται έτσι το πρώτο μουσείο της Ελλάδας που αποκτά εφαρμογή για χρήση σε συσκευές Android και iOS. Η εφαρμογή εστιάζει στην προβολή των μόνιμων εκθέσεων του μουσείου μέσα από μια επιλογή σημαντικών εκθεμάτων του. Επίσης, προσφέρει ενημέρωση στους χρήστες σχετικά με θέματα πρόσβασης στο μουσείο, τιμές εισιτήριων και το ωράριο λειτουργίας. Στη δημιουργία μονάδας θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων στη Σύνδο μέχρι το 2018 επιμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αντλώντας έμπνευση από τη Βιέννη, όπου το αντίστοιχο εργοστάσιο τροφοδοτεί με ζεστό νερό περίπου 50.000 νοικοκυριά και με ηλεκτρική ενέργεια 25.000, καίγοντας σκουπίδια με υπόλοιπο καύσης που χωράει σε μία χούφτα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε σήμερα ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης στο περιθώριο εκδήλωσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Το εργοστάσιο καύσης της Σύνδο, εκτιμόμενου ύψους επένδυσης της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ, στόχος είναι να μπορεί να επεξεργάζεται περίπου 500.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως, παράγοντας ταυτόχρονα ενέργεια για τις ανάγκες των τοπικών νοικοκυριών. Συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός πάνω από τη Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες. Για την Κυριακή αναμένεται ασθενής βροχή το πρωί ή ακόμα και ασθενές χιονόνερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Ισχυρή άνεμη και θερμοκρασία η οποία θα κυμανθεί μεταξύ 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου.
Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το σύντομο δελτίο της Citizen Web TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.